Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα Δευτέρα, να βάλουμε λοιπόν την εβδομάδα μπροστά. Λοιπόν, φάγαμε και αυτό το μήνα, τον πλησιάσαμε στη μέση, δεν έχουμε και πολύ. Λοιπόν, τάκα τάκα, κάτι Χριστούγεννα, κάτι από εδώ θα περάσει. Στο άψισβις θα περάσει. Πάνω Ξανθόπουλος, Κώστα Τσιρώνης και ο θείος ο Βασίλης εδώ λοιπόν μαζί μας τριπλέτα σήμερα. Θα βγάλουμε λοιπόν τη σημερινή μας και εμείς βέβαια, παιδιά, θα το κάνουμε. Εμείς δεν θα το κάνουμε σαν το Sky. Εμείς δεν θα το κάνουμε σαν το Sky, έτσι. Το οποίο βέβαια χθες μας έγινε το μάτι. Να! Μέχρι να βάλει λοιπόν εκείνο το περιβόητο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό. Εμείς περιμέναμε εδώ πότε θα δούμε λοιπόν το παιχνίδι για να βγάλουμε συμπέρασμα, να μας πει ο φίλος μας εκεί, ο αρχηγός της διαιτησίας κτλ. Τι είναι και τι δεν είναι. Πόρα! Καλύτερα θα έβγαινε η Νικουλούλη το βράδυ στα μεσάνυχτα ή η Μιράντα να κάνει βόλτες εδώ παρά λοιπόν. Μια ώρα το Sky, μια ώρα. Μόνο παιδιά ακούσαμε πρόεδρος, ακούσαμε ποδοσφαιριστάς, ακούσαμε λοιπόν προπονητάς. Μόνο την Μπαρδάλου δεν βγάλανε του Παναθηναϊκού. Μια μισή ώρα να λέει για Παναθηναϊκό. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κακό πράγμα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ισχυρή ομάδα. Βγάλετε ρε παιδιά και πέστε η ώρα του Παναθηναϊκού, η εκπομπή του Παναθηναϊκού. Να τελειώνουμε. Και να σας πω και το άλλο, ότι δεν το πήρατε όπως είδα το θέμα, γιατί πρώτος, ό,τι και να είναι, γιατί θα τα πούμε πιο κάτω, ό,τι και να είναι, πρώτος είναι ο Ολυμπιακός βαθμολογία, λέει απάνω. Εσείς ξεκινήσατε από το δεύτερο και με 10 βαθμούς διαφορά. Έτσι. Τρομερή αμεροληψία. Αλλιώς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, αλλιώς. Παίρνετε τα μπουγαλάκια σας και δρόμο από εκεί. Τα αφεντικό μιλάει. Βέβαια, γι' αυτό λέω. Παίρνετε τα μπουγαλάκια σας και δρόμο. Είδατε προηγούμενοι τι πάθανε. Τους έδιωξε μέσα ένα βράδυ ο Μπερλουσκόνη. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα το πάνω είναι ότι δεν βλέπω να έστω και στην τηλεοπτική ώρα να υπάρχει δηλαδή το κομμάτι στο καρπούζι να πέφτει στη μέση. Τίποτα. Δηλαδή βάζουμε για την επαρχία άντε ένα-δύο λεπτά, έτσι, δύο λεπτούλάκια και βάζουμε για τους μεγάλους. Τι είναι αυτή δηλαδή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι αυτές οι ομάδες. Επειδή έχουν το μέσον, λοιπόν. Έχουν το μέσον. Και εντάξει τώρα εσείς. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν μιλάω ούτε για Ολυμπιακό, ούτε για Παναθηναϊκό, ούτε για ΑΕΚ, ξέρετε που τους γράφω αυτούς. Άντε να μην τα πούμε τώρα και μας κόψουν. Λοιπόν, μας εδώ μας ενδιαφέρει. Εμείς εδώ ζούμε, εδώ μεγαλώνουμε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας, εδώ μεγαλώνουν τα εγγόνια μας, εδώ θα πεθάνουμε, εδώ μας ενδιαφέρει μας. Εδώ μας ενδιαφέρει. Τι κάνουν αυτοί να πάνε να πηγούνε σε μια τρύπα νερό. Να πάνε να πηγούνε όλες αυτές οι ομάδες. Ωραίες ομάδες. Είδαμε και το μεγάλο, τον πρωταθλητή. Ωραίες ομάδες. Τέλος πάντων. Εμείς βέβαια. Πάμε όπως έχουν τα πράγματα. Σήμερα να ξέρετε ότι έγινε η κλήρωση του κυπέλου UEFA. Λοιπόν, η Άντερλεχ είναι η αντίπολος του Ολυμπιακού. Ναι, και βγήκανε αμέσως, παιδιά. Ακούστε τώρα, αμέσως. Λες και εδώ το ποδόσφαιρο, παιδιά, το τρώμε λοιπόν με τα κουτάλια. Δεν το χορταίνουμε το ποδόσφαιρο εδώ. Τι πατσάς και μαγειρίτσα. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν χορταίνεται, ρε παιδιά. Το είδαμε λοιπόν και την Κυριακή με εμάς. Το είδαμε. Λοιπόν, και κληρώθηκε τώρα με την Άντερλεχ και τι λένε. Ακούστε τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Στα μέτρα του Ολυμπιακού η Άντερλεχ. Ακούστε τώρα, άλλο. Λοιπόν, κανένας φόβος για το παιχνίδι με την Άντερλεχ. Δεύτερο αυτό. Και το άλλο λέει, λουκούμι για τον Ολυμπιακό η Άντερλεχ. Λουκούμι, αλλά κοιτάξτε, μην έχει κανένα πικρομύδγαλο και δεν μπορέσετε να το βγάλετε μετά. Μην έχει κανένα πικρομύδγαλο μέσα, λουκούμι, πάντα, εδώ τρέχουνε, οι μεγάλοι τρέχουνε, τα μεγάλα ΜΜΕ τρέχουνε. Δεν πειράζει λοιπόν, εμείς λέμε απλά ότι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού λοιπόν στο κύπελλο UEFA, νέος θεσμός τώρα πλέον, λοιπόν είναι η Άντερλεχ, λοιπόν πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου στο Βέλγιο, και το δεύτερο παιχνίδι πάλι έχει την τύχη ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο παιχνίδι το έχει εδώ στις 25 Φεβρουαρίου στο Καραϊσκάκι. Αυτό ήταν λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού σαν αντίπαλος στο κύπελλο UEFA. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, έβγαλε μια κλήρωση, λες και τα εκείνα τα πούστηκα τα μπαλάκια, πάνε επίτηδες ρε παιδί μου. Έβγαλε, ακούστε τώρα παιδιά, Λοκομοτίβ Μόσχας, Φενέρ Μπαξέ, άκου. Εκεί που όλα είναι τώρα, ξέρετε, Μπαρτουχόβουλη, Τουρκία με Ρουσία και τέτοια, έβγαλε λοιπόν ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ωραίο ζευγάρι, να δείτε πώς είναι. Λες και τους
τους, κάποιος τους μιλάει στα μπαλάκια, κάποιος μιλάει, δεν μπορεί. Κάποιος τους μιλάει. Το έβγαλε λοιπόν αυτό. Και βέβαια αυτό ήταν. Έτσι, το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Τώρα, για τους Sky τι να πούμε, εντάξει, να είναι καλά. Λοιπόν, με τις εκπομπές του Παναθηναϊκού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που περιμέναμε μέχρι τις 10, 11 παρα 20 να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας, ξέρετε, μας φωτίσατε πάρα πολύ και μας ενθουσιάσατε. Μας ενθουσιάσατε. Πάμε να δούμε τώρα μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Έτσι έχουμε τώρα Ολυμπιακός 39 βαθμούς, Παναθηναϊκός 28, 27 βαθμούς είναι η ΑΕΚ, 23 βαθμούς είναι ο Πανιώνιος, 22 ο ΠΑΟΚ, 21 είναι ο Αστέρας, 18 ο Πλατανιάς μαζί με τον Ηρακλή και ο Λεβαδιακός, συγγνώμη, και ο Λεβαδιακός, με ένα αγώνα λιγότερο ο Λεβαδιακός, 17 είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, 16 η Ξάνθη, 15 η Βέρεια, 13 ο Πανατολικός, μαζί αγκαλιά βέβαια με τον Ατρόμητο, αλλά εάν το πάρουμε έτσι, πλεονέκτημα έχει ο Ατρόμητος γιατί μας πήρε εδώ μέσα ισοπαλία. Αλλά εντάξει, αγκαλίτσα είμαστε, αγκαλίτσα είμαστε. 13 βαθμούς λοιπόν και οι δυο μας. Πανθρακικός με 8, ξυπνάει ο Πανθρακικός, ξυπνάει ο Πανθρακικός. Και ξέρετε ότι σαν βασική μονάδα ο Πανθρακικός έχει τον Τζάνι. Σαν βασική μονάδα, πως είχαμε εμείς τον Μαρτίνες, μισή ομάδα, ο Μαρτίνες, έχουν τον Τζάνι αυτοί και ο Τζάνις επανέρχεται λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι, ξυπνάει ο Πανθρακικός και να ξέρετε, θα σας πω κάτι, λόγω γεωγραφικής έδρας, θα το πάρουμε έτσι, θα προτιμήσουν να κρατήσουν τον Πανθρακικό, γεωγραφικά το λέμε πάντα, παρά τον Πανατολικό. Θυμηθείτε το αυτό. Και βέβαια η Καλονή, την τελευταία θέση με 7 βαθμούς. Η Καλονή, παιδιά, να ξέρετε ότι όσο κρατάει εκεί τον ίδιο προπονητή, μη φοβάστε τίποτα. Όταν θα αλλάξει προπονητή, όμως τότε θα τη φοβηθείτε. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τελευταία η Καλονή. Δεν μπορεί να πάρει με τίποτα τα πάνω τους. Την Κυριακή τώρα παίζει και με Ολυμπιακό. Βέβαια, θα σας πω, παιδιά, ότι την Κυριακή, ακούστε τώρα, είναι μια πρώτη ευκαιρία να τους αφήσουμε κι άλλο πίσω αυτές τις δύο ομάδες. Να αρχίζει λιγάκι να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί ο Πανθρακικός παίζει με τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, ενώ η Καλονή παίζει με τον Ολυμπιακό. Και λέμε εμείς φυσιολογικά ότι υπάρχουν δύο διπλά, έτσι, δύο διπλά, ασχέτως τι θα γίνει. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν μπορέσουν να κερδίσουν αυτές οι δύο ομάδες που είναι στο τέλος και κερδίσει ο Πανατολικός βέβαια με την ευχή όλων να κερδίσει ο Πανατολικός τον Ηρακλή, τους αφήνουμε, παιδιά, τους αφήνουμε πάρα πολύ πίσω και θα κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα μπορούμε τίποτα λοιπόν να φτάσουν τον τρίτο. Και ευχήσω έργο είναι που φέτος πέφτουν δύο αντίθετα με πέρυσι που πέφταν τέσσερι. Αν πέφταν τέσσερι, τέσσερι παπάδες θα μας πήγαιναν. Λοιπόν, αυτά τώρα. Να σας πω ότι τα αποτελέσματα λίγο πολύ τα ξέρετε. Ηρακλής Πανθρακικός 0-0. Έχουμε τον Πλατανιά με τον Μπας Γιάννενα. Που σας έλεγα εγώ, θυμάστε, πάει Λιβαδιά στα Γιάννενα, παίρνει διπλό, θυμηθείτε το και στο δεύτερο γύρο αυτό, θυμηθείτε όταν θα γίνει το παιχνίδι Λεβαδιακός Γιάννενα, βάλτε το λίγο στο σημειωματάριό σας, γράψτε το Λεβαδιακός Γιάννενα, και πάει λοιπόν τα Γιάννενα, ο Λεβαδιακός, συγγνώμη, παίρνει ένα διπλό στα Γιάννενα, πάνε τα Γιάννενα, παίρνουν ένα διπλό στον Πλατανιά. Μπορεί αυτά, ρε παιδιά, να τα κάνει ο Πανατολικός? Δεν μπορεί. Γι' αυτό σας έλεγα εγώ ότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ουρανοκατέβατα διπλά. Να πάρουν διπλά εκεί που δεν το περιμένεις. Ενώ εμείς δεν έχουμε. Μας δεν μας βοηθάει κανένας. Πλάτη στο Πανατολικό δεν βάζει κανένας. Αντίθετα δεν μας χωνεύουν με τίποτα. Γι' αυτό σας έλεγα. Θυμηθείτε τα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε το Πανιόνιο ΣΑΕΚ 1-1. Ρε στυλιαρά, σε πέραμε, για αγρινιώτη, μεγάλα αυτά, σε πέραμε, έρχονταν εκεί ο Τσιμπούρκης, σου τράβαγε, λοιπόν, παραλλιώς κατεβάς του παντελονάκι κάτω, λοιπόν, και εσύ κάθος και τον κοίταγες. Πέταξε τον έξω, ποιος είναι ο Τσιμπούρ, ένας τυχοδιώκτης είναι, γύριζε από γήπεδο σε γήπεδο και από ομάδα σε ομάδα να οικονομήσει, να πάρει τελευταία ένσημα, τι είναι ο Τσιμπούρ δηλαδή, σιγά. Και σου τράβει τα χέρια και τα λέει, πέταξε του μια κόκκινη. Να δεις τι ωραία είναι. Θα σου λέγανε όλοι και μπράβο. Κάθος εκεί σε έκανε έτσι. Τέλος πάντων. Μόνο εδώ στα τοπικά ξέρεις να κάνεις τον κάργα. Μόνο εδώ στα τοπικά. Βρίσκεις την ομαδούλα εδώ και τα παιδάκια, κάνεις τον κάργα. Πέταξε έξω, ρε.
Όπως έπρεπε βέβαια και ο δικός μας διαιτητής να πετάξει τον άλλον έξω εκεί. Τι αν είναι τσόρι και αν είναι ατσόρι και αν είναι μπατσόρι. Τι έγινε δηλαδή. Αλλά δυστυχώς αυτές οι ομάδες είναι στο απειρόβλητο. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα και στους άλλους, έτσι. Ολυμπιακός Παρατολικός 1-0. Πανηγυρίζει, λέει, έχουμε. Κάνουμε σερί, κάνουμε σερί, λέει, παιχνίδια. Ναι, κάνουμε σερί. Κάνουμε σερί παιχνίδια, λέει ο Ολυμπιακός. Ξεχνάει το πώς το κάνει το σερί. Με το χέρι στη Βέρεια, με το χέρι τον γκολ στη Βέρεια, με τον γκολ στα Γιάννα που μπέναλτι δεν υπήρχε πουθενά, με το Παρατολικό τώρα, πουθενά. Με τον Μαθρακικό τον μπέναλτι. Έτσι. Έτσι τα παίρνουν. Τι νόμιζε τα παίρνουν. Βρίσκουν, όπως λέμε λοιπόν, τις εκπτώσεις μισοτιμής και τα παίρνουν. Έτσι τα παίρνουν. Πάμε τώρα και το Ατρόμητο Σκαλονί 1-0. Έχουμε Ξάνθη Βέρεια 1-1 και Παναθηναϊκός Αστέρας 2-0. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια. Μην τι άλλο να πούμε, παιδιά. Αυτά ήταν τώρα. Εμείς πάνω απ' όλα θέλουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Το παιχνίδι της Κυριακής. Και βέβαια θα τα πούμε και πιο κάτω. Έτσι θα τα πούμε πιο κάτω. Αλλά ας πω κάτι. Είδα προχθές την κλήρωση. Είδα την κλήρωση την οποία έκαναν εκεί, ξέρεις, οι μεγάλοι επιστήμονες. Αρπακτούλιδες. Αρπακτούλιδες όλοι αυτοί. Αρπακτούλιδες. Έκαναν μεγάλη κλήρωση για το, ναι, για το Euro, λέει, 2-16. Αλλά είδα και την Αλβανία μέσα. Είδα και την Αλβανία, λέει, πανηγύριζε, έδειχνε τους, ξέρεις, τους άρχοντες της Αλβανίας, του ποδοσφαίρου. Τι είναι η Αλβανία, γιατί δεν υπάρχει εδώ τιμωρία. Δεν υπάρχει, δεν βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρος της, του Αζερμπαϊτζάν, και λέει ότι ναι, πουληθήκαμε. Τα πήραμε, σου λέει. Και τι έχει μέσα στην Αλβανία. Τι έχει μέσα στην Αλβανία, πανηγυρίζει η Αλβανία, γιατί. Όλοι οι λεχρήτες έχουν μαζευτεί εκεί μέσα. Όλοι οι λεχρήτες, παιδιά. Άμα δεν είσαι λεχρήτης σήμερα, δεν γίνεσαι τίποτα. Μέσα η Αλβανία. Ας πέρασε, καλά μωρέ, πέρας πήρε τα κονόμιση και το Αζερμπαϊτζάν εκεί, τι έγινε, με ποιον έπεσε, δεν θυμάμαστε με ποιον, Λετωνία, τέλος πάντων. Τα πήραν εκεί, βγήκαν λοιπόν, ο πρόεδρος λέει, ναι ρε παιδί μου, μας πούλησε. Ο τάδε τερματοφύλακας πήρε 1 εκατομμύριο, ο άλλος πήρε 1 εκατομμύριο, ο άλλος πήρε 1 εκατομμύριο. Μας πούλησαν, λέω εντάξει, εμείς δεν πηγαίναμε για τίποτα. Και η FIFA και ο UEFA κοιμάται, βάζει λοιπόν την Αλβανία μέσα. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Προς Θεού. Αλλά έχουμε. Πραγματικά έχουμε όμως με τα διαπλεκόμενα. Μέσα η Αλβανία. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Τι θα κάνω. Θα μου πείτε, αυτό σε πήρε, ξέρε καπιτάνια, θα μου πήτε. Εδώ τα έπαιρνε τον Πλατινί, τα έπαιρνε τον Μπλάντερ, τα έπαιρνε οι αθάνατοι, αυτό σε πήρε εδώ. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, είδατε. Είδατε δήλωση ο θείος ο Σάββας. Είδατε λοιπόν δήλωση, ο θείος ο Σάββας. Βγήκε στενοχωρημένος, τον είδατε. Τον είδατε λοιπόν, αφρούς έβγαζε. Τα χείλια του εδώ ήταν κάτασπρα. Φαντάζεστε παιδιά πόσα νταβόρ θα είχε πάρει εκείνη την ώρα. Ναι, βγήκε, ακούστε και έκανε μεγάλη δήλωση. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, λέει, από τις αποδοκιμασίες. Ακούστε, λέει, την ώρα που εμείς, λέει, πάμε για να κάνουμε ρεκόρ. Αυτά τα ρεκόρ που σας έλεγα. Με το χέρι, την μπάλα, τον γκολ κτλ. Ναι, πάμε να κάνουμε ρεκόρ, λέει, και αυτοί μας αποδοκιμάζουν. 20 πίεση ο Σάββας. 20 πίεση. Θηρίο είναι. Τι θηρίο, να έχει 30 πίεση. Ούτε τον βαράει τίποτα. Αθάνατος είναι. 30 βόρεια έχει πει. Ο Σάββας. Να κάνει δήλωση ο Σάββας. Τον πήρε έξι που τον γιουχάρανε. Γιατί έπαιξε τη σπουδαία μπάλα ο Ολυμπιακός. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα όσον αφορά για το αυτό. Εμείς. Τα μάθαμε, θα σου πω τώρα. Είδατε ο Αχιλλέας ο Μπέος με το κουμπινεζόν, να θυμάστε με το κουμπινεζόν που φόραγε το κουμπινεζόν. Σε αργία ο Μπέος από τη Δημαρχία, παιδιά. Τον βγάλανε σε αργία. Ναι, τον βγάλανε σε αργία. Δήμαρχος και σε αργία. Σκάβουν καλά. Ναι, σκάβουν καλά, καλά λέει και ο κόσμος. Σκάβουν καλά. Είναι γίνονται περιβόητα για τα στημένα. Και βγήκε βέβαια, παιδιά, ο οποίος παραπέμπτεται, ακούστε τώρα. Παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για δίκη στο σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια. Και γι' αυτό λοιπόν τον βγάλανε σε αργία. Αλλά βέβαια λένε οι μεγάλοι νομικοί ότι μην πιστεύετε, λέει, σε αταρχία. Μην πιστεύετε, λέει, ότι θα υπάρχει, λέει, αργία. Πάλι θα τον ξαναφέρουν πάλι. Πάλι θα τον ξαναφέρουν.
Αυτά είναι μία, λοιπόν, μία εβδομάδα να δείξουμε από την άλλη τι γίνεται. Την άλλη εβδομάδα εντάξει. Λοιπόν, θα κάνει, λέει, θα κάνει έφεση και θα προσφύγει, λέει, στο Συμβούλιο Επικρατείας και είναι, εκεί είναι σίγουρο, λέει, ότι θα το κερδίσει ο Μπέος. Λοιπόν, πάντως ο φίλος μας ο Μπέος, Αχιλέα, Αχιλέα μου, δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Και μία και λέμε για τον Αχιλέα. Γιατί λέμε για τον Αχιλέα. Γιατί λέμε για τον Αχιλέα. Ο Βαγγέλας δεν είναι αντιπρόεδρος του Δήμου Πειραιά. Δεν είναι και αυτός μέσα στην κλίκα εκεί, δεν ήταν μέσα. Ή τον αθωώσαν να τον βγάλανε λάδι εκείνη την περιβόητη απόφαση. Αλλιώς μέσα στην κλίκα. Άμα είτε, θα πρέπει λοιπόν και ο αντιδήμαρχος Πειραιός να πάει λοιπόν σε αργία κι αυτός. Αλλά εντάξει τώρα, τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί βγήκανε, ξέρετε, πάνω στο θέμα το οποίο έκανε ο Λαφούζος χθες, ο Μπερλουσκόνη, πάνω σε κάτι δηλώσει κτλ. Και λέω, ρε παιδί μου, για σταμάτα. Φωνάζουν όλοι οι πρόεδροι να παίξουν, λέει, καθαρό ποδόσφαιρο για την κάθαρση του ποδοσφαίρου κτλ. Λοιπόν, φωτογραφίζουν το Μαρινάκι, ότι λοιπόν είναι αυτός ο οποίος φέρει την ανακατουσούρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά όταν πάνε και ψηφίζουν, ψηφίζουν Μαρινάκι. Σαν να ψηφίζουμε το ίδιο πράγμα είναι. Προχθές έγινε τελευταία λοιπόν ψηφοφορία και βγάλανε αμέσως μονοκούκι τον Αγραφιώτη. Ο οποίος ήταν το κολλητάρι του. Τι λέτε, τότε τι φωνάζετε. Τάχα μου φωνάζετε έτσι. Τα 9 μέρα του κόλου που λέμε φωνάζετε έτσι για αυτό. Αφού εσείς ψηφίσατε προχθές. Γιατί τον βγάλατε. Και ορισμένοι πήγαν και μονοκούκι. Και μονοκούκι. Πάμε. Εσείς φωνάζετε, εσείς τα κάνετε, που λένε οι παλιοί, εσείς τα τρώτε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες περιστατικά από ατυχήματα σε κρίσταλα αυτοκινήτων. Όσοι το έψαξαν, ήρθαν σε εμάς. Στην Glass Drive είμαστε κορυφαίοι στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των κρυστάλλων μας και προσφέρουμε εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50.
Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μα μικρό, έτσι δεν έχουμε και πολύ μεγάλο. Και όπως πάνε τα πράγματα, όλο μικρά είναι όλα τα διαφημιστικά, η φτώχεια λοιπόν και ακόμα και στα τους επαγγελματίες. Τώρα, ακούστε τι έλεγαν παιδιά σήμερα, λοιπόν, οι βαμμένοι βέβαια, γάβροι, τι έλεγαν λοιπόν στο Πειραιά, σε διάφορες δικές τους εφημερίδες κτλ. Ότι αυτή η διαιτησία λέει που έπαιξε τον Ολυμπιακό, ακούστε, ο Αλαφούζος λέει την έβαλε. Ναι, την έβαλε λέει για να ξεφτυλίσει, λέει να ξεφτυλίσει τον Ολυμπιακό, να δείξει δηλαδή στον κόσμο του, αλλά και στα ΜΜΕ, ακόμα όμως και στα δικαστικά τα οποία θα έρθουν αργότερα, ότι να τι γίνεται, να τι γίνεται. Και λέει, το έβαλε ο Αλαφούζος. Εμείς λέει, δεν θέλουμε λέει, να μας βοηθάει η διαιτησία. Λένε οι βαμμένοι Ολυμπιακοί. Γιατί αυτοί οι Ολυμπιακοί, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν παροπίδες και βλέπουν πραγματικά την ομάδα, είναι αυτοί που αποδοκίμασαν. Είναι αυτοί οι οποίοι σηκώθηκαν λοιπόν πριν 2 χρόνια και φύγανε από το Ολυμπιακό στάδιο με την απονομή του κυπέλου. Αυτοί είναι οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Αυτοί είναι οι σωστοί. Οι άλλοι που κάθονται εκεί και λοιπόν και αυτά είναι κάτι μαουνιέρδες και κάτι αυτά. Άστα τώρα με τα... Άστα τώρα. Έβαλε ο Αλαφούζος τώρα το... Ο Αλαφούζος φωνάζει για τους διαιτητές τους δικούς του. Δεν μπορεί να φτιάξει τους δικούς του διαιτητές. Φτιάξει λοιπόν του Ολυμπιακού. Φωνάζει κάθε Κυριακή. Κάθε αγωνιστική για τους διαιτητές. Φτιάξει τώρα, βρήκανε λοιπόν και θα το δείτε αύριο γραμμένο. Ο Αλαφούζος λέει τέτοιο. Για να μας κάνει ρεζίλι, λέει, στην Ελλάδα. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα, παιδιά. Τι έγινε με την αλήθεια με τον Αλαφούζο? Πάει τη συμμαχία. Πάει τη συμμαχία και έβαλε, λέει, όμως 23 εκατομμύρια. Τα δώστε, Τα φάτε. Τα δώστε ο Αλαφούζο. 23 εκατομμύρια έβαλε, λέει, ο Αλαφούζος. Πού τα έβαλες, ρε, Αλαφούζο, αυτά? Ποιο πήρες, δηλαδή? Πού τα έβαλες αυτά? Τι έφυγες. Ουρανοξύ, τι έφυγες. Εγώ δεν είδα τίποτα. Τι έκανες, δεν κατάλαβα. 23 εκατομμύρια λέει έβαλα, λέει. Και έβαλα τα 23 εκατομμύρια, ναι, και με φωνάζουν, λέει, αφραγκούζω κιόλας. Το φωνάζουν, το έχουν και παρατσούκλι. Αφραγκούζω. Με φωνάζουν, λέει. Μην τα φάτε τα ανθρώπου. Μην κάνετε την παλαβή. Μην τα φάτε του, δώστε 23 εκατομμύρια τώρα που θα φύγει. Δηλαδή, 23 εκατομμύρια πρέπει να πουλήσουμε ολόκληρη την Παναθηναϊκή Συμμαχία, να πουλήσουμε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού, να πουλήσουμε λοιπόν και τα τσικό για να τα δώσουμε τον Αλαφούζο. 23 έβαλε ο άνθρωπος. 23. Μήπως λέει 230 χιλιάρικα και λέει 23 εκατομμύρια. Λέω. Αλλά πρόεδρος είναι ό,τι θέλει, λέει. Έτσι δεν είναι πρόεδρος. Αυτός είναι. Ό,τι πει ο δήμαρχος. Δεν μπορούμε. Τώρα, να σας πω, ακούστε τώρα. Ξέρετε, όλοι τώρα περιμένουν, τι λένε τώρα. Όλοι να παίξουμε, λέει, να παίξουμε Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια για να κάνουμε διακοπή. Να κάνουμε λοιπόν να σταματήσει λόγω των Χριστουγέννων το πρωτάθλημα, λοιπόν για να ξεκουραστούμε. Βέβαια, ακούστε τώρα, πολλές ομάδες οι οποίες είναι αδύναμες, λέει, θα κάνουμε τη διακοπή, μετά θα έρθουν οι μεταγραφές. Θα έρθουν οι μεταγραφές, λοιπόν μπορούμε να ενισχυθούμε. Γι' αυτό περισσότεροι λοιπόν κόπτονται, την όψη να το κόπτουν. Και ορισμένες άλλες ομάδες για αποθεραπείες, από σοβαρούς τραυματισμούς, να επανέλθουν πάλι οι ποδοσφαιριστές. Περιμένουν πώς και πώς, παιδιά, τις διακοπές. Θα γίνει λόγω του Χριστουγέννου, θα γίνει. Πάντα εδώ έχουμε διακοπές, Κωστά. Μην το ψάχνεις τώρα. Τώρα, αυτά όσον αφορά, παιδιά, όσον αφορά για τα περιβόητα παιχνίδια. Είδατε τι έγινε με τον Κούλια. Μπράβο, καλά έκανε. Μπράβο, Αλέξη μου, καλά έκανε. Είχε ένα γιατρό ο άνθρωπος, ένα γιατρός στο γήπεδο, φυσικοθεραπευτή κτλ. Πού τον είδε το μάτι του αητήσου λοιπόν του Κούγια? Τον είδε λοιπόν στο Καραϊσκάκι, το γιατρό του, με χασκόλ του Ολυμπιακού. Με χασκόλ του Ολυμπιακού, λέει ο Κούγιας. Εδώ είμαστε Λάρισα, προσέξτε το, εδώ είμαστε Λάρισα και εσύ μου πας λοιπόν με χασκόλ του Ολυμπιακού, δρόμο. Απόλυση λοιπόν, του έδειξε το γιατρό. Και καλά έκανε, μπράβο. Και καλά, εμείς είμαστε υπαρχιακές ομάδες, ρε παιδιά. Τι μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Εντάξει, έχεις την αγάπη σου. Που είχε πέρα, όταν παίζεις όμως και τα λύσεις, τι δουλειά έχει λοιπόν? Λαρισαίος είσαι. Έχεις την αγάπη σου για τον Ολυμπιακό, όλη την έχεις. Τρως ψωμί όμως. Μην το πάρουμε σαν τον παλιό που λένε, αλλού τρως πίνεις και αλλού πας και το δίνεις. Μην το πάρουμε σαν τον παλιό. Κάτσε στα αυγά σου. Άμα θες να δεις τράβο στο Χαραϊσκάκι, τράβο το. Κάνε το μουλιό, χασκόλ και καπελάκι τώρα. Τι είσαι εσύ? Τι είσαι τώρα, με τη Λάρισα είσαι, με τον Ολυμπιακό? Όπως κάνουμε και εμείς όμως εδώ, έτσι. Έτσι, όπως έπαιζε το φιλικό με την ΑΕΚ και όταν έβαλε γκολ η ΑΕΚ, πετάχτηκε η εξέδρα πάνω. Τα ξεχνάμε.
Τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, αυτά πριν περάσουμε στα υπόλοιπα. Ακούστε τώρα, παιδιά, μια απογευματινή έρευνα που έγινε από πανεπιστήμιο. Από πανεπιστήμιο. Δεν αφορά βέβαια το ποδόσφαιρο. Αφορά τους ίδιους εμάς, τους πολίτες. 44% των Ελλήνων υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα λόγω κρίσης. Κατάλαβες? Όχι, τώρα είναι καινούργιο. Τώρα τη βρήκαμε. Ενώ στα φαρμακεία, ακούστε τώρα παιδιά, τα σκευάσματα για τα αυτά που λέμε εμείς, ξέρετε, ψυχοφάρμακα και τέτοια, έχουν την πρώτη ζήτηση στο 60%. Τα ψυχοφάρμακα, να το πω έτσι, τα σκευάσματα των ψυχικών διαταραχών, έχουν λοιπόν ζήτηση 60%. Δεν το λέω για είδηση, που λέει ο Κώστας, απλά, μιας και το είδαμε, την τελευταία αυτή έρευνα την οποία έκανε Πανεπιστήμιο εδώ της Ελλάδος. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τώρα μου λέτε εμένα για ποδόσφαιρα και τα λοιπά, και τι να πούμε. Και άντε τώρα να γυρίσουμε, να μπούμε λοιπόν, να αλλάξουμε σελίδα, να μπούμε στα δικά μας. Ωραίος ο Παπαδόπουλος, ωραίος ο Παπαδόπουλος. Μπράβο Παπαδόπουλε μου. Μπράβο, θα ζήσεις από εδώ και πέρα, θα ζήσεις Παπαδόπουλε μου, θα ζήσεις λοιπόν ευτυχισμένα και πλούσια. Πλούσια. Δεν θα σου λείπει τίποτα. Δεν θα σου λείπει τίποτα, Παπαδοπουλάκο μου. Τίποτα δεν σου λείπει. Τίποτα. Αρκεί που φύγεις το χέρι του Θείου του Σάββα. Δεν θα σου λείπει τίποτα. Στην κρίσιμη αυτή εποχή που περνάει η Ελλάδα, εσύ θα ζεις πλουσιοπάροχα από εδώ και πέρα. Και αργότερα θα σου δώσουμε και άλλο αστέρι. Δώσουμε τώρα, είσαι ανθιπολοχαγός. Μεθαύριο θα σε κάνουμε υπολοχαγό. Και αργότερα θα παίρνεις λοιπόν ανάλογα τα παιχνίδια τα οποία θα κάνεις, τα οποία θα κάνεις ειδικές αποστολές, θα σου δίνουμε και από ένα αστέρι. Θα μπορεί να φύγεις στρατηγός από τη διετησία. Μπορεί να φύγεις λοιπόν. Ωραία τα κατά, μπράβο, ωραία. Είναι η πέμπτη διετησία που πάει στραβά για την ομάδα του Πανατολικού. Εδώ τώρα παιδιά, τι ακούστε τώρα. Θα κάνουμε λοιπόν μεταγραφές, λέμε, για να φτιάξουμε ομάδα να τα απεξέλθουμε στο δεύτερο γύρο. Πρέπει να κάνουμε ομάδα να βγούμε πέρα και στους διαιτητές τώρα. Άλλο τώρα αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε ομάδα να τα απεξέλθουμε και τους διαιτητές τώρα. Καινούριο θέμα αυτό. Καινούριο θέμα. Και από ένα σπόρχεται, μας έβαλα την άλλη φορά το άλλο το Νεούλια πάνω στην Ξάνθη, τα έκανε αντάρα. Μας βάλουν τώρα αυτό το Νεούλι πάλι να μας παίξει, τα έκανε αντάρα. Θα μου πείτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει αλλίωση, όχι, δεν έκανε αλλίωση αποτελέσματος, έκανε όμως αλλίωση δυναμικού, και που είναι το ίδιο πράγμα. Αλλίωση δυναμικού, που είναι το ίδιο πράγμα, σαν να έκανε αλλίωση αποτελέσματος. Μπορεί να μην το λέτε εσείς, έτσι, γιατί μπορεί να είστε βαμμένοι Ολυμπιακοί, έτσι, δεν ξέρω τι, αλλά έκανε αλλίωση δυναμικού. Δεν μπορεί μέσα ένα Καραϊσκάκι, μια ομάδα υπαρχιακιά, η οποία κατεβαίνει με πέντε ελλείψεις, να την αφήνεις λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο ολόκληρο με 10 παίχτες. Μέσα σε ένα Καραϊσκάκι και μέσα σε ένα ρόστερ τέτοιο. Έκανε αλλίωση δυναμικού που είναι το ίδιο ακριβώς με την αλλίωση αποτελέσματος. Εσείς πάρτε τα δικά σας. Εγώ λέω αυτά που πιστεύω. Και πέστε με ό,τι θέλετε. Αντιολυμπιακός όμως δεν είμαι. Αλλά Ολυμπιακός, γνήσιος, ναι, αλλά χωρίς παροπίδες. Έτσι, να τα λέμε. Και να σας πω και κάτι. Έχω γίνει αντιολυμπιακός από τότε που ανεβήκαμε στην Α-Εθνική κατηγορία με αυτά τα έσχητα οποία κάνει ο Ολυμπιακός μες στο Καραϊσκάκι. Θες διαιτητή, μωρέ, να κερδίσεις? Ποιο είναι, μωρέ? Το χαντάκια, μωρέ! Δεν έχω τίποτα με το παιδί, παλικάρι, μπράβο είναι. Με το χαντάκια! Να κερδίσεις το χαντάκια! Πού σου, μωρέ! Και βγαίνεις και μας λες, έχω ρεκόρ το σερί. Δεν τρέπεσαι λίγο που το λες? Αλλά γεροξεκούτης, εσύ τι θα πεις? Λοιπόν, αυτά τώρα, έτσι, όσον αφορά για τον φίλο μας τον Παπαδόπουλο, τα είδατε κι εσείς, δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να τα δείξουμε, αλλά θα σας δείξουμε, να δείτε πώς είναι λοιπόν. Για δείξε ρε Κώστα, θα δεις πώς είναι ακριβώς ο Ολυμπιακός. Μέχρι και ο παπάς είναι μέσα στο κόλπο. Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Έτοιμη να είσαι. Του Γαργενήτωρος η φωνή προσεμαρτύρησε. Φοβάμαι. Αγαπητός
Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Ο επιφανής Χριστέ, ο Θεός. Προσοχή, έτοιμη. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μίχρονο δικό μας, Πάνο Ξανθόπουλος, Κώστας Τσιρόνης και ο θείος ο Βασίλης, εδώ παρεούλα λοιπόν. Λοιπόν, τα ακούει και αυτός και πραγματικά τρελαίνεται. Παιδιά, είχαμε μείνει λοιπόν στην περιβόητη αυτή διαιτησία του Παπαδόπουλου, που βέβαια με 10 παίχτες, παιδιά, και αντισταθήκαμε. Με 10 παίχτες και αντισταθήκαμε. Αυτό είναι. Αλλά περισσότερο, να σας πω κάτι, αυτό που με ενδιαφέρει και που πραγματικά με χαροποίησε πάνω σε αυτό το παιχνίδι ήταν οι αποδοκιμασίες που πέτυχε ο Πανατολικός, λοιπόν, που πέτυχε να πάρει αποδοκιμασία ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι λοιπόν, αυτό είναι το βραβείο. Ας μην κερδίσαμε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχαμε χαμένο, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ορισμένα παιχνίδια που θέλεις με τον Παπαδόπουλο, θέλεις με τον Σπάθα, θέλεις, που βάζουν το νερό στα βλάκι. Αυτοί είναι νερουλάδες, παιδί μου. Αυτοί είναι νερουλάδες. Αυτοί βάζουν το νερό στα βλάκι για να κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός. Βάλουν το νερό με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Νερουλάδες είναι. Είναι αυτοί που ανοίγουν τις βίδες λοιπόν για το νερό. Αυτοί είναι αυτοί. Αυτοί βάζουν το νερό στα βλάκι. Και τώρα βρέθηκε ένας Παπαδόπουλος να τον βάλει το νερό στα βλάκι. Άλλες φορές είχαμε άλλους. Παπά, θυμάσαι τον παπά. Αλλά καλά. Λοιπόν, αυτό με χαροποίησε περισσότερο. Ότι κατάφερε ο Πανατολικός μέσα σε ένα καραϊσκάκι να κάνει λοιπόν όσους κόλμους και αν ήταν να αποδοκιμάσει το Ολυμπιακό. Αυτό ήταν ανταμοιβή μεγάλη. Ήταν σαν να ισοφαρίσαμε. Και να σου πω κάτι, ρε Ολυμπιακέ. Εσύ πιστεύεις ότι με αυτές τις διαιτησίες και με αυτά τα οποία κάνεις, ότι πραγματικά σε όλη την Ελλάδα είσαι η ομάδα που όλοι το χαίρονται κτλ. Έχθρες κάνεις. Ξέρεις τι παραπεί έχθρες. Μία στην Κρήτη, μία στο Αγρίνιο, μία στη Θράκη, μία στη Βέρεια, έχθρες κάνεις. Τίποτα δεν κερδίζεις από αυτό το πράγμα. Θα μου πεις κερδίζει ο Βαγγέλας. Α, εντάξει, αυτό είναι άλλο ζητούμενο. Αλλά εσύ σαν όνομα και σαν ομάδα, αλλά και σαν ιστορία, έχθρα κερδίζεις με αυτά που κάνεις. Έχθρα, τίποτε άλλο. Ξέρεις πόσους αντιολυμπιακούς έκανες εδώ σε αυτή την πόλη. Ξέρεις πόσους αντιολυμπιακούς έκανες στην Κρήτη κτλ. Να μην τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν. Να μην πάρουμε τις πόλεις ένα-ένα. Ε, ξέρεις. Αλλά το σενιάλ. Το ματζαχρί να παίζει. Να πέφτει το ματζαχρί. Και βέβαια, μην κοιτάτε την Arsenal, που λέει και ο φίλος μου Ρωτάκης εδώ. Δεν τράβηξε τότε, λέει, η ομάδα. Δεν τράβηξε και η διαιτησία. Ναι, γιατί Τάκη μου, σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει ούτε Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει ούτε Σπάθας, ούτε Παπάς, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ακριβώς, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς αυτό που σας είπα πρώτα, δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός, παιδιά, για να κερδίσει έναν ελλιπή Πανατολικό, δεν χρειάζεται διαιτησία. Μυαλό χρειάζεται. Και με αυτό το ρόστερ που, αν το πάρουμε έτσι, ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ολόκληρος ο Πανατολικός, δεν χρειάζεται διαιτησία. Μυαλό χρειάζεται. Τίποτε άλλο. Και μυαλό έχετε κουκούτσι. Κουκούτσι είναι το μυαλό σας. Για να μην το πω το άλλο και μας κόψουν, δεν το λέμε. Okay. Λοιπόν, κουκούτσι είναι το μυαλό σας. Τίποτε άλλο δεν σας λέω. Για να κερδίσει δηλαδή ένα Πανατολικό του Βασιλείου, του Χαντάκια, του Μίγα. Και πάλι το λέω, δεν έχω τίποτα. Μπράβο στα παιδιά που τα κατάφερε και στάθηκαν λοιπόν στο ύψος τους. Να κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους. Ντροπή σου. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα που έχει στην Ελλάδα. Ξεφτύλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτός ήταν λοιπόν ο φίλος μας ο Παπαδόπουλος, να το θυμόμαστε και αυτόν, λοιπόν όλα τα νέα, πώς γίνεται και όλα αυτά τα νέα φιντάνια, παίζουν λοιπόν με τον Πανατολικό, όλα αυτά τα νέα φιντάνια, είδατε πώς είναι, σαν τον Τέρι Χρυσό ήταν, ο καινούριος αυτός, λοιπόν, αυτός τώρα τέλος πάντων, ας τον αφήσουμε.
Εγώ το μόνο που έχω να πω ότι είναι η πέμπτη απαράδεκτη διαιτησία για την ομάδα του Πανατολικού. Αυτό με ενδιαφέρει. Η πέμπτη συνεχόμενη. Δεν είναι διακοπές να πεις ότι άρε, λες αυτό, εντάξει, μας έπαιξε. Πέμπτη, τάκα, 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 τάκα. Δείχνουν δηλαδή, παιδιά, ότι αυτοί τους καθίσαμε στο στομάχι. Δεν περιμέναν την περσινή χρονιά να έχουμε τέτοια ομάδα να μείνουμε στην κατηγορία. Αυτοί νομίζουν ότι από τα πέρυσι θα πέφταμε. Και τώρα, αφού δεν μπορέσαμε πέρυσι, είχαμε πολύ καλή ομάδα, λένε τι θα κάνουμε τώρα. Θα τον τελειώσουμε φέτος. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Δεν μπορεί. Να σας πω κάτι. Η σύμπτωση, όταν επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση, παιδιά. Δεν μπορεί τώρα. Συνέχεια και η πέμπτη αγωνιστική να είναι σύμπτωση. Το έκανε μια φορά ένας διαιτητής, λέμε σύμπτωση. Ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο. Δεν μπορεί όμως κάθε Κυριακή να έχουμε το ίδιο ανθρώπινο λάθος. Έτσι. Πάβει να είναι σύμπτωση. Αφήστε τα αυτά. Αυτά αφήστε τα. Αυτά να τα κουβεντιάζετε στην ΚΕΔ, σε αυτούς που σας βάζουν, σε αυτούς που σας λένε πώς θα παίξετε κάθε παιχνίδι. Και ειδικά εσάς τα νεούλια. Σε αυτούς δεν τα πείτε. Και δεν ξέρουμε ποιος βάζει χέρι στην ΚΕΔ. Ακόμα. Νομίζατε εσείς ότι η ΚΕΔ είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ότι είναι, δεν μπορεί κανένας να τα αγγίξει κτλ. Ποιος μπορεί. Κάθε Παρασκευή και Πέμπτη γίνονται χαμός από τα κινητά τηλέφωνα. Ειδικά τους έχουν δώσει και ειδικό τηλέφωνο. Ακούστε τώρα, ειδικό τηλέφωνο το οποίο το ξέρει, λέει, το νούμερο μόνο η ΚΕΔ. Των διαιτητών της ΑΕ εθνικής κατηγορίας. Μόνο αυτοί το ξέρουν. Ο διαιτητής και η ΚΕΔ. Ναι. Του κόλου τα 9 μέρα. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα, παιδιά, εντάξει. Αλλά εγώ πιστεύω, να σας πω, η διαιτησία. Άρε, Κοστούλα, δεν τους τάισες καλά. Δεν τους λίγνωσες το αντεράκι, γι' αυτό μας κυνηγάνε. Δεν τους λίγνωσες. Πεινάνε, Φώτη, πεινάνε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά ας τα αφήσουμε τώρα πλέον για τη διαιτησία. Αλλά να σου πω και κάτι. Ας σου πω, ρε Μαντζουράκι. Α, τώρα να πούμε λοιπόν. Δεν είδα πουθενά. Στα προηγούμενα παιχνίδια δεν έβαλες γλώσσα μέσα σου. Αλλά όχι μόνο εσύ, αλλά και πάει Πανατολικός. Ανακοινώσεις. Δεν προλάβαινε, τον περάσαμε τον Πανόπουλο. Να τελειώσει λοιπόν ο αγώνας, ανακοινώσει για τη διαιτησία, ανακοινώσει την Ξάνθη, ανακοινώσει τη Λιβαδιά, ανακοινώσει από εδώ, ανακοινώσει από εκεί και συμφώναζε. Αυτά. Γιατί δεν φώναξε, γιατί δεν είπα τίποτα. Που αν το στέλνατε στο Sky, με παράπονο κτλ., ξέρετε πώς θα το διαβάζανε όλοι με χαρά. Δύο-τρεις φορές θα το διαβάζανε. Αρκεί που ήταν κατά του Ολυμπιακού. Θα το διαβάζανε, θα το βγάζανε εκεί μπροστά, στο τζάμι. Θα το βλέπαμε. Από τη χαρά τους. Που δεν κάνατε, γιατί. Φοβηθήκατε, μην σας το γυρίσει ξεκούμπο του ο Σάββας. Λέω, ρε παιδί μου, γιατί έπεσε. Λέει και εγώ, τι. Κάτι θα πει και ο Παναγιώτης, κάτι θα. Περίμενα κανένα ανακοίνωση. Είδα ανακοίνωση τη ΣΑΕΚ, είδα λοιπόν ανακοίνωση. Λέω, κάτι θα. Εδώ κάπου θα πέσει και του Παναγιώτη. Τίποτα. Αλλά και ο φίλος μας, λοιπόν, ο προπονητής, τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, Παπαδόπουλε, πέρασες λοιπόν στο τεστ. Μνημονίου πέρασες. Εντάξει. Εντάξει, πέρασες λοιπόν, εντάξει είσαι, λοιπόν από εδώ και πέρα λοιπόν, θα είσαι βασικός τέλεχος της ΚΕΠ στην ΑΕ κατηγορία. Αυτό που λέμε πολλές φορές, έτσι, τι να κάνουμε. Η διαιτησία είναι οι άρχοντες του γηπέδου, Αλλά να μην κάνουμε, να σας πω κάτι, μην κάνουμε σαν τις χείρες εδώ στο Αγρίνιο. Γιατί δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέραμε λοιπόν πέρυσι τι θα συναντήσαμε, την άλλη φορά τι θα συναντούσαμε κτλ. Δεν ξέρουμε. Τι κάναμε σε τη σχήρα. Το ξέραμε. Είχαμε πει, αφήστε αυτά τα παιχνίδια. Αφήστε αυτά τα παιχνίδια γιατί ξέρουν πώς θα κερδίζουν αυτές οι ομάδες. Ξέρουν. Το πάνε είναι παιδιά να κερδίζουν τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που έχουμε πραγματικά ίδιο σκοπό. Εμείς έχουμε ίδιο σκοπό με τον Ηρακλή, έχουμε ίδιο σκοπό με τη Βέρεια, έχουμε ίδιο σκοπό με τον Παθραγικό, έχουμε ίδιο σκοπό με την Καλονή, έχουμε να μην τα πάρουμε τον Μπας Γιάννα και με τον ένα και με τον άλλο. Αυτές τις ομάδες θέλουμε να κερδίσουμε. Αφήστε το αυτό. Αλλά εδώ κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Με 10 παίχτες, αλλά και με μισή ομάδα κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Και καταφέραμε να αποδοκιμάσουν ποιον, την πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, όπως λέει ο Σάββας. Την πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Αποδοκιμάζαν την πρώτη ομάδα στην Ελλάδα.
Αυτό καταφέραμε και ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ας τα αφήσουμε λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά και ας προχωρήσουμε, παιδιά, ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Τώρα, εγώ αυτό που χάρηκα περισσότερο ήταν η σωστή λειτουργία της άμυνας. Γιατί αν είχαμε την άμυνα που είχαμε τον Ατρόμητο, θα μας κλαίγανε οι Ρέγγες. Οποιοσδήποτε Ολυμπιακός και αν ήταν. Εδώ θα πρέπει να πω λίγο στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη μου, μήπως πρέπει να αναθεωρήσεις λίγο τις θέσεις στα μετόπισθεν. Μήπως τελικά ο φίλος μας ο Μάκος πρέπει να παίζει δίδυμο με τον Κούσα και να βάλεις λοιπόν πιο προωθημένο τον Παπάζουγλου. Λέω κι εγώ. Εσύ είσαι ο προπονητής, απλά εμείς βλέπουμε. Και πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, όπως έγινε με τον Ατρόμητο. Έτσι, το ίδιο και είπες και εσύ με τον Ατρόμητο. Δεν λειτουργήσε λοιπόν το σύστημα, δεν λειτουργήσε. Απλά λέω το σύστημα. Μήπως λοιπόν πρέπει κάτι να αναθεωρήσεις. Γιατί βλέπουμε όταν λοιπόν πάει ο Μάχος προς τα πίσω, πάει καλύτερη ομάδα, δεν πάει και στον ΠΑΟ. Απλά λέμε το. Έτσι δεν βγάλουμε εμείς μανιφέστο εδώ τι θα πρέπει να κάνεις εσύ, απλά λέμε μια ιδέα. Αυτά όσον αφορά και το... Το ευχάριστο είναι ότι ο φίλος μας ο Αιγύπτιος έβγαλε όλο το παιχνίδι. Έβγαλε όλο το παιχνίδι. Λαχταρίσαμε στα υπόλοιπα. Είπαμε, αν πάμε έτσι και στα υπόλοιπα, αλλά. Λοιπόν, έβγαλε όλο το παιχνίδι. Το ωραίο ήταν ο Στεφανάκος απέκουσε πέναλτι. Να το πάρει και αυτός απάνω του, να έχουμε λοιπόν. Να έχουμε. Πέναλτι του Ολυμπιακού απέκουσε. Αυτό το πέναλτι ο Στεφανάκος πρέπει να το βάλει λοιπόν εικόνισμα. Λοιπόν, να το έχουμε μπροστά μας. Είδαμε την εμφάνιση του Χαντάκια. Μπράβο. Λοιπόν, να μπορούμε να πούμε στον προπονητή που τον έβαλε να παίξει στο Καραϊσκάκι. Μπράβο. Και βέβαια είδαμε και τον Καμαρούλη. Τον Καμαρά λοιπόν. Μπράβο. Αυτά είναι τα ευχάριστα για μια ομάδα. Τώρα το χάσαμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να κάτσουμε να κλαίμε. Να κάτσουμε να πάρουμε μαντήλια να κλαίμε. Πάει, το χάσαμε. Αυτό το παιχνίδι το χάσαμε. Και να το ήθελες να το κερδίσεις, δεν το κέρδισες. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι την Κυριακή επιστρέφει ο Κάπελ, επιστρέφει ο Παπάζογλου, επιστρέφει ο Κυριακίδης, γιατί εάν η κόκκινη κάρτα την οποία είδε τελικά είναι μία αγωνιστική, να ξέρετε ότι μπορεί ο Κυριακίδης να εκτίσει στο κύπελο, την Πέμπτη. Ναι, μπορεί να, λοιπόν να την εκτίσει στο κύπελο και να παίξει κανονικά την Κυριακή. Εάν είναι μία αγωνιστική. Λοιπόν, και βέβαια και ο Μαρκόφσκι επιστρέφει και ελπίζουμε ότι και ο Μπεχεράν. Άρα λοιπόν δίνουν τα πράγματα ότι αυτή η Κυριακή, τουλάχιστον με τον Ηρακλή, θα είμαστε πλήρεις. Το μόνο που μένει είναι το αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν είμαστε πλήρεις, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια δήλωση την οποία έκανε ο Μαντουράκης. Μια δήλωση η οποία λέει: στο πρωτάθλημα κέρδος είναι μόνο οι βαθμοί. Δεν είναι, μπορεί να πει τώρα εντάξει, αυτά όλα τα παιχνίδια λέει είναι ένας τελικός, όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα, και βέβαια όταν είσαι με 13 βαθμούς είσαι πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο. Δεν έχεις το δικαίωμα γκέλας πρώτα. Δεν μπορείς να κάνεις γκέλα εύκολα στο γήπεδό σου. Ασχέτως, αν έχεις 20 βαθμούς και γκέλα να κάνεις, δεν μιλάει κανένα. Τώρα με 13 βαθμούς, παιδιά, δεν μπορείς να κάνεις γκέλα. Πρέπει οπωσδήποτε ο Πανατολικός, αν και είναι και πάλι λίγοι, να φτάσει τους 16 βαθμούς, να κλείσει τους 16 βαθμούς στον πρώτο γύρο. Αλλά για να καλύψει όμως τον πρώτο γύρο, θα πρέπει να κάνει υπέρβαση στο δεύτερο. Γιατί, εάν πάμε λοιπόν 16 και 16-32, δεν μένουμε κατηγορία. Η κατηγορία θα σωθεί από 35 και πάνω. Αν το θυμηθείτε αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά είπε ο Μαντζουράκης, ότι όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι, δεν υπάρχει τώρα παιχνίδι κτλ. Όλα τα παιδιά δούλεψαν, έχουν θέση στην ομάδα όταν δουλεύουν και καλά κάνεις, μπράβο σου. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν και κανένα νέο όνομα, κανένα δικό μας όνομα εδώ. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό, όχι, πάμε, προχωράμε λοιπόν, πάμε. Την Πέμπτη, παιδιά, έχουμε κύπηλο. Την Πέμπτη έχουμε εκεί. Δεν ξέρουμε τελικά θα το παίξουμε. Αύριο θα πάρουν απόφαση. Τώρα στη Ζάκη θα πάμε. Εμείς το έχουμε χαμένο, ρε παιδιά. Τώρα τι μας θέλετε εμάς. Έπρεπε λοιπόν ούτε έξοδα να κάνουμε, ούτε λοιπόν κτλ. Τι μας θέλετε. Το έχουμε χαμένο. Είμαστε εκτός κυπέλου.
Είμαστε εκτός κυπέλλου. Α, πάμε τώρα στη Ζάκυνθο την Πέμπτη. Λοιπόν, ώρα 3 το μεσημέρι. Διαιτητής Διαμαντόπουλος, λέει ο διαιτητής. Γιατί κοίτα να δεις, πονηρή. Πονηρή. Θες να κάνεις απεργία, λέει. Θες να κάνεις απεργία στο κύπελλο που είναι χρεωμένο σε μένα και δεν κάνεις εσύ το πρωτάθλημα το δικό σου. Κάνεις το πρωτάθλημα, λέει. Κάνεις το πρωτάθλημα. Γιατί να κάνεις το κύπελλο. Στο κύπελλο, στο πρωτάθλημα δεν σε πειράζουμε, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά στο κύπελλο έβαλε διαιτητάς. Και αν μια ομάδα δεν κατέβει, θα γίνει κανονικά φίλο αγώνος και θα γράψει λοιπόν την απουσία της ομάδας, η οποία θα υπάρχει και πρόστιμο και μηδενισμός. Αφαίρεση βαθμών, αυτό που λέτε, αλλά από τη νέα περίοδο. Από τη νέα περίοδο. Και σου λένε τώρα τι γίνεται. Α, δείτε τι ωραία πονηράδα έκανε η ΕΠΟ. Είναι η ΕΠΟ που τάχα μου, ακούστε τώρα, η ΕΠΟ που τάχα μου, δεν βάζει χέρι στην ΚΕΔ. Ναι, δεν βάζει ΕΠΟ. Ξέρετε, αυτοί μέσα εκεί, οι ΚΕΠ και αυτό, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Ναι, δεν μιλάνε. Μπαίνουν λοιπόν με στολές. Με στολές από αυτό που έχουν οι αστροναύτες. Δεν μιλάει ο ένας με τον άλλον. Ναι, η ΕΠΟ, ξέρετε, δεν μπορεί. Και έβαλε διαιτητάς. Θα γίνει, λέει, κανονικά το κύπελο. Όποια ομάδα δεν κατέβει, θα μηδενιστεί. Και βέβαια, είμαστε αναγκασμένοι τώρα να ταξιδέψουμε στη Ζάκυνθο για να παίξουμε τον τελευταίο αγώνα στο κύπελο. Εδώ θα πω. Μαντουράκι μου, εμείς είμαστε έξω. Στέλνει λοιπόν όλα τα παιδιά αυτά τα οποία δεν έχουν ώρες συμμετοχής, να μπορέσουν λοιπόν να τα πιστεύουν και τι γίνει, τι μας ενδιαφέρει τίποτα. Και να το πάρουν το παιχνίδι που λέει στη Ζάκη. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα με τρεις βαθμούς. Αυτά τώρα παιδιά, εμείς θέλουμε συμμετοχή πλήρη στον Ηρακλή. Αφήστε το κύπελο τώρα. Πάει, βγήκαμε εκτός, Ηρακλή θέλουμε. Ούτε τραυματίες ούτε ταλαιπωρίες. Αφήστε τώρα. Την Κυριακή όπως ξέρετε τελειώνει ο πρώτος γύρος, έτσι, τελειώνει ο πρώτος γύρος, ναι. Και γι' αυτό σας λέω ότι με 13 βαθμούς, άντε χτύπα ξύλο, σκάσει τίποτα και πίνουμε στους 14, δεν γίνεται τίποτα παιδιά. Μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, και αυτό που σας είπα ότι πρέπει την Κυριακή να ξεφύγουμε. Να ξεφύγουμε και άλλους βαθμούς. Εάν κερδίσουμε εμείς και χάσουμε λοιπόν οι δύο από κάτω, εντάξει, θα ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας. Την Κυριακή το παιχνίδι είναι 5 και 4, δεν είναι 3. 5 και 4. Το αλλάξανε και αυτό. 5 και 4 το παιχνίδι λοιπόν με τον Ηρακλή. Τώρα να σας πω κάτι. Εμείς εδώ, μιας και το παιχνίδι αυτό με τον Ηρακλή, ξέρετε λίγο πολύ, γιατί το λέει και ο προπονητής. Ότι αυτό το παιχνίδι λέει πρέπει να το. Λοιπόν, κάνουμε μια έκκληση. Κάνουμε μια έκκληση στη διοίκηση. Μια έκκληση στη διοίκηση. Να δούμε πρώτα-πρώτα αν είναι θέμα κρίσης. Αν είναι θέμα αφραγγείας, να πω έτσι. Λοιπόν, κάνουμε μια έκκληση. Βάλτε λοιπόν μια γενική είσοδο για το κυριακάτικο παιχνίδι, το οποίο το έχουμε ανάγκη. Μια γενική είσοδο 10 και 5 ευρώ. 10 και 5 ευρώ. Αν θέλετε και πιο κάτω, βάλτε και πιο κάτω. Να γεμίσει το γήπεδο. Να μπορέσουμε λοιπόν, να μπορέσει μέσα από τον κόσμο να πάρει μπροστά η μηχανή που λέγεται Πανατολικός. Να ξυπνήσει λίγο την ομάδα στα εντός έδρας παιχνίδια. Βάλτε γενική είσοδο. Έκκληση κάνουμε. Εσείς μπορεί να μην το σκέπτεστε, να μην το βλέπετε αυτό, ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι. Εμείς το βλέπουμε όμως. Εμείς το βλέπουμε. Είναι, θέλουμε οπωσδήποτε. Είναι χλωμό. Για την Κυριακή είναι ανοιχτά και τα καταστήματα. Είναι χλωμό. Μα γι' αυτό λέμε τώρα. Μα αυτό είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά. Λοιπόν, είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά. Ποιος άλλο. Γι' αυτό λέμε. Βάλτε λοιπόν γενική είσοδο 10 ευρώ. Αν θέλετε. Και 5 ευρώ από τη μικρή και στο πέταλο. Να μαζευτεί κόσμος. Και να δούμε βέβαια αν είναι πραγματικά η κρίση ή η αφραγγεία, όπως είπα, ή αν είναι η αγάπη. Να δούμε τι θα παίξει. Να δούμε. Απλά το λέμε τώρα, εσείς κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι δικό σας το θέμα. Και θέλουμε οπωσδήποτε νίκη. Παιδιά, για να μην μας κάτσει η μπριζόλα στο. Αν και φέτος πανσέτα θα βγάλουμε όλοι. Με πανσέτα θα τη βγάλουμε. Δεν βλέπω. Η ίδια τιμή είναι. Άμα είναι η ίδια τιμή, άμα είναι τιμή κοτόπουλο. Λοιπόν, έτσι μας έκαναν οι κυβερνούντες λοιπόν. Οι κυβερνούντες να μην χαιρόμαστε ακόμα και τα Χριστούγεννα. Να μην στολίζουν τις ταράτσες. Θυμάστε τι γινόταν στο Αγρίνιο. Για τον διαγωνισμό, ποια ταράτσα θα είναι καλύτερη με φωτάκια ή τέτοια. Τώρα, α κάψω ρεύμα, λέει εγώ. Πάνε και τα φωτάκια. Α, οι κυβερνούντες, παιδιά. Οι κυβερνούντες μας τα έκαναν αυτά. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα.
Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539 Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Το FutureEye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. FutureEye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες περιστατικά από ατυχήματα σε κρίσταλα αυτοκινήτων. Όσοι το έψαξαν, ήρθαν σε εμάς. Στην Glass Drive είμαστε κορυφαίοι στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των κρυστάλλων μας και προσφέρουμε εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-55-09-90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα, φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δείτε, εντωμεταξύ να σας πω κάτι, παιδιά, ότι ειδικά όχι να πω στον Κυριακίδη, μην αγχώνεσαι, παλικάρι μου, για την κόκκινη κάρτα. Μην αγχώνεσαι, γιατί είδαμε κάτι δηλώσεις τις οποίες έκανες, έδειξες ότι νιώθεις και εσύ κάπου ότι αυτό. Μην αγχώνεσαι. Όσο υπάρχουν αχεράνθρωποι και παλιάνθρωποι, να μην τους πω σκατάνθρωπους, λοιπόν, όσο υπάρχουν τέτοια. Σε εμάς, λοιπόν, στα μάτια των Αγρινιωτών, πραγματικά είσαι παλικάρι. Μην αγχώνεσαι τίποτα. Μην χολοσκάζει κανένα τίποτα. Μια χαρά στήθηκες, πρωταγωνιστής είσαι και όπως λέμε, παλικάρι. Μην αγχώνεσαι τίποτα. Αφήστε τους αυτούς. Και βέβαια, να σας πω, παιδιά, ότι ακούστε τώρα, ότι την Κυριακή βέβαια έχουμε και τρεις Αγρινιώτες. Πρώην Αγρινιώτες έρχονται. Λοιπόν, Μπουκουβάλας εδώ, αρχηγός του Ηρακλή, αρχηγός, Πασάς, το δικό μας βέβαια παιδί, και ο Λάζα. Τρεις Αγρινιώτες, πρώην Αγρινιώτες λοιπόν, μαζί με τον Ηρακλάκο την Κυριακή, που βέβαια θα σας πω και κάτι, ότι ο Ηρακλής
παίζει καλύτερα εκτός έδρας και παίρνει αποτελέσματα, έχει βάση την ισοπαλία, ξεκινάει από την ισοπαλία, έτσι, έχει βάση την ισοπαλία, προσέξτε το αυτό, έχει βάση την ισοπαλία και γι' αυτό θα πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι για να πάρουμε το παιχνίδι. Τώρα το όλοι καταλαβαίνετε λίγο, έτσι, αν θέλετε όποιος μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό σας λέω τώρα, ακούστε τώρα, ξέρετε ότι έχουμε ανέβει στο βάθρο. Λοιπόν, είμαστε Καλονί, πρώτη, παίρνει το βραβείο, Παλαιτωλικός και πας Γιάννηνα. Οι πιο άτακτες ομάδες της αλφαεθνικής κατηγορίας. Οι πιο άτακτες ομάδες μέχρι σήμερα που μιλάμε της αλφαεθνικής κατηγορίας. Πρώτη βέβαια είναι η Καλονί, η οποία έχει δεκτεί 7 κόκκινες. 7 κόκκινες παιδιά η Καλονί. Και 50 κίτρινες μέχρι στιγμής. Ρεκόρ θα σπάσει αυτή μέχρι να πάει στο τέλος, μέχρι να τελειώσει. Δεύτερος είναι ο Πανατολικός με 4 κόκκινες και 49 κίτρινες. Αχα, κίτρινος πυρετός που λέμε, κίτρινίσανε τα πάντα λοιπόν εδώ. Και τρίτος βέβαια είναι ο Πας Γιάννηνα, ο οποίος έχει 3 κόκκινες κάρτες και 43 κίτρινες. Ενώ ο πιο άτακτος ποδοσφαιριστής είναι ο Κεϊτά, ο οποίος έχει δει αντικρίσει μάλλον 3 φορές την κόκκινη κάρτα. Ενώ ο Ολυμπιακός, στα ζήτητα, Ολυμπιακός παιδιά, στα ζήτητα, τίποτα Ολυμπιακός. Τίποτα, τι είναι Ολυμπιακός τώρα. Κουτάς, να το πούμε έτσι, κουτάς, πού να μπεις εκεί μέσα, πού να δείξεις κόκκινη κάρτα, σε φάει ο Σάββας. Μα σε φάει ο Σάββας. Κάνε κιτρινούλα, εντάξει, μπορεί να την κόκκινη. Πού, το ξέρουν το κόκκινο το χρώμα. Υπέρτε του Ολυμπιακού. Και αν γίνει καμιά φορά κανένα τέτοιο σφάλμα, τώρα θα το γράψει λοιπόν το Πανελλήνιο. Θα το γράψει ο Πάπυρος Λαρούς. Στο αζήτητα Ολυμπιακός. Πανελλήνιος όμως το δεύτερο. Δεύτερο. Παίρνουμε κι εμείς, έχουμε το βραβείο μας. Λοιπόν, 4 λοιπόν κόκκινες, 49 κίτρινες. Θα σας πω. Εκείνους τους Αργεντίνους που κάνατε μεταγραφή, πότε θα έρθουν αυτοί, πότε τελικά να τους φέρετε, γιατί λέτε εδώ εντάξει κάνατε μεταγραφές και τα λοιπά, πήρατε 2 Αργεντίνους, ένα δεκάρι λοιπόν και ένα εξάρι, το δεκάρι λέει είναι καλύτερος λοιπόν από τον Μαρτίνες, εμείς δεν χρειάζομαι καλύτερο, σαν τον Μαρτίνες να είναι, δεν χρειάζεται καλύτερος. Και σαν τον, όπως λέτε εσείς, σαν τον Γοδόη, δεν χρειάζεται καλύτερος, αρκεί να είναι αυτοί, πότε θα τους φέρετε, τι δεν υπάρχουν υπερατλαντικά τα αεροπλάνα να έρχονται, δεν τους φέρνουμε, τι τους φέρνετε, πότε θα τους φέρετε, τελευταία στιγμή θα τους βάλετε λοιπόν να παίξετε, δεν τους φέρετε εδώ, να τους δει ο θείος ο Γιάννης, να πείτε, να κουβεντιάσουν, να δει τι καπνό φουμάρουν, να δει και ο άνθρωπος λοιπόν, πώς θα φτιάξει το νέο στυλ της ομάδος με αυτές τις μεταγραφές και 2 θα κάνετε, δεν πιστεύω, η ομάδα θέλει τουλάχιστον 4 μεταγραφές, σας το έχω πει, ο δεύτερος γύρος πέφτουν μαχαιρώματα, πέφτουν γροθιές κάτω από το στομάχι. Δεν φτάσουν ούτε για το κολατσό που λέμε. Θα πρέπει εδώ να κάνετε 4 μεταγραφές. Αν θέλετε να τους κάνετε λοιπόν στην ελληνική, από ελληνική αγορά τους άλλους 2, αλλά πρέπει να κάνετε 4 μεταγραφές. Αλλά φέρτε τους, παιδί μου, τους δούμε κι εμείς. Τι τους έχετε πουθενά έτσι, να μην μας τους ματιάσουνε. Ξέρετε τι είναι εδώ. Έχουν όλοι μάτι οι αγριμιώτες. Έχουν μάτι ρε, σε κοιτάνε και σκάς. Άντε μετά να τρέχεις λοιπόν σε ξεματιάστρες. Πού να τρέχεις τώρα. Γι' αυτό τους φυλάτε έτσι, μην τους ματιάσουν. Ναι. Μην τους φέρετε τότε ακόμα, αφήσουν. Τελευταία ώρα. Μπορείς να αρχίσουν το βράδυ που θα αρχίσουν οι μεταγραφές τους φέρετε. Ναι. Δεν πειράζει. Να αρκεί όμως να βοηθήσουν την ομάδα. Εμείς αυτό θέλουμε. Πάμε λοιπόν και σε άλλα θέματα. Εντάξει, τα είπαμε λίγο, τα φωνάξαμε, πιώσαμε λίγο τη φωνή. Ζητώ συγγνώμη αν καμιά φορά παρασύρθηκα, αλλά όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, παιδιά, άστα τώρα, άστα. Πάμε λοιπόν και στη γάμα εθνική κατηγορία. Έχουμε παιχνίδια εδώ, ο Όφι, τελικά κατάφερε ο Όφι, να πάρει κανένα παιχνιδάκι. Ακούστε τώρα, γιατί ξέρετε, η γάμα εθνική είναι το περιβόητο περιφερειακό, έτσι, όλες μαζί, τους βάλαμε σε ένα καζάνι με τις ομάδες και πάμε λοιπόν. Και όχι μόνο σε αυτό, σε αυτή τη γάμα εθνική κατηγορία είναι πόλεις αλλά και ομάδες
οι οποίες πραγματικά τρώγαμε τα μουστάκια μας. Τρώγαμε με τον Πανατολικό. Τρώγαμε τα μουστάκια μας. Ακούστε τώρα. Κοζάνη Καλαμαριά 2-0. Άρης Θύελλα 4-1. Ακούστε τώρα. Καβάλα Κοκκινόχρωμα. Κοκκινόχρωμα. Ναι, Κοκκινόχρωμα. Συγγνώμη. 2-3. Κοκκινόχρωμα. Τι είναι αυτό. Κοκκινόχρωμα. Όμως λέμε Καστανόχρωμα δηλαδή. Κάπου τέτοιο. Καστανόχρωμα, Κοκκινόχρωμα. 2-3. Πού κατάδυσες ρε Άρη. Να παίζει με το Καστανόχρωμα. Λοιπόν, Φιλιππιάδα Αιγίνιο 0-1. Καραϊσκάκη Πιερικός 2-2. Καλαμαριά Σπάρτη 1-2. Λεβάντε Άργος 2-2. Χαλκίδα Λουτράκη 0-0. Όφι Ιωνικός 2-0. Θυμάστε τι τραβάγαμε στον Ιωνικό, κάτι ξύλο που τρώγαμε, κυνηγητό, πούλμα, σπασμένα, Ιωνικός. Έτσι εκεί καλά να πάτε. Εκεί λοιπόν, εκεί. Λοιπόν, Άλυμος ή Άλυσος 1-2. Α, λοιπόν, ο Μίχος του πήρε το διπλούλι λοιπόν μέσα στον Άλυμο, διπλούλι, και βέβαια κρατάει την ομάδα σε απόσταση αναπνοής. Και Ζωνιανά, ακούστε τώρα, Ραφίνα 1-1. Τα Ζωνιανά, φούντες, λοιπόν, 1-1 λοιπόν το αποτέλεσμα. Αυτά όσον αφορά την... Έχουμε όμως, παιδιά, ακούστε και β' εθνική κατηγορία. Έχουμε και β' εθνική, γίνεται μάχη. Λοιπόν, ακούστε, Λάρισα 25, Απόλλων 25, κοίτα ο Τενές, Λοιπόν, Κέρκυρα 24, η αλλαγή του προπονητού έφερε άλλον αέρα στην ομάδα της Κέρκυρας, 24, και Τρίκαλα 24, γιατί στραβοπάτης. Έφερε λοιπόν το 1-1 με τη Λαμία μέσα στο γήπεδό της, στραβοπάτης, έμεινε στους 24 βαθμούς. Αντίθετα, αν το έπαιρε αυτό το παιχνίδι θα ήταν πρώτο. Τα Τρίκαλα θα ήταν πρώτα. 24 βαθμούς. Έχουμε λοιπόν Καρδίτσα Λάρισα 1-1, Κισαμιακός Ελευσίνα 1-0, Ζάκυνθος Χανιά 3-3, Βόλος Αγροτικός 0-0, Σέρες Αχαρναϊκός 3-0, Εργοτέλης Παναχαϊκή 3-1, Απόλλων Καλυθέα 3-0, έχουμε Κέρκυρα Αίγιο 1-0 και το παιχνίδι το τελευταίο ήταν λοιπόν Τρίκαλα Λαμία στο 1-1. Διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Παναγιωτόπουλος Κολοσιώνης εκεί από την Λοκαρνανία σε αυτό το παιχνίδι. Και ας γυρίσουμε λίγο και στα δικά μας, τοπικά, ναι, καλά, γιατί όχι, καλό καιρό είχε, λίγο κόσμο στα γήπεδα, έτσι λίγος κόσμος, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι Όμηρος Δόξα 8-0, 8-0, τι δηλαδή το βάλατε, πάμε να παίξουμε μέχρι τα 8 και φεύγουμε, έτσι κάπως παίζαμε όπως παίζαμε παλιά, πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι μέχρι τα 8 και να φύγουμε, κάπως έτσι έγινε λοιπόν. Η Δόξα που δεν τα καταφέρνει, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν ξέρω, κάτι δεν πήγε καλά, τόσοι παλέμαχοι εκεί, ποδοσφαιριστέ, τόσοι προπονητέ, τόσοι και δεν μπόρεσαν να φτιάξουν ένα σύνολο και να φτιάξουν μια ομάδα. Να φτιάσουν. Έχουν σύνδεσμο παλεμάχων, έχουν λοιπόν τις σχέσεις με τη Δόξα Δράμας και τα λοιπά που πηγαίνανε, τα θυμόμαστε, έχουν άριστες σχέσεις με πολλές ομάδες. Ομάδα όμως, Αντώνη, δεν τραβάει η ομάδα. Λοιπόν, 8-0, έχουμε Καλύβια Φλόγα 2-3, κατόρθωσε τελικά η Φλόγα και πήρε το παιχνίδι 2-3, Χάλκια Ευηνοχώρη 3-0, Αμφίλοχος Αντίριο 1-1, Δοκίμη Ναυπακτιακός 0-1, και βέβαια εσείς βλέπετε πλάνα από το παιχνίδι του Απόλλου Δοκιμίου που για μια ακόμη φορά θα πω ότι λόγω της κρισιμότητας του παιχνιδιού περιμέναμε λοιπόν από την απέναντι μεριά να δούμε περισσότερο κόσμο ή απλά γιατί είναι πρώτη Ναύπακτος, λοιπόν η ομάδα του Απόλλωνα ήθελε οπωσδήποτε το παιχνίδι για να βγει πιο μπροστά στο βαθμολογικό πίνακα. Αντίθετα όμως ο κόσμος, παιδιά, παρόλο που ήταν και πάρα πολύ καλή μέρα, ο κόσμος δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέρω, έχει ξεφύγει ο κόσμος ακόμα και από τα αριστεχνικά γήπεδα. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τίποτα. Τέλος πάντων, σημασία πάντως έχει ότι η ομάδα του Δοκιμίου το έχασε αυτό το παιχνίδι με 1-0, ένα γκολ το οποίο ήρθε ανάμεσα στο 42-43 εκεί μέσα, λοιπόν, από μια φάση που καν δεν μύριζε για γκολ, αλλά έτσι είναι, πιο μεγάλη η πείρα για την ομάδα της Ναυπάκτου, πιο καλύτερη αμυντικά στημένη η ομάδα της Ναυπάκτου και δικαιολογημένα λοιπόν έχει την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία και κατόρθωσε και πήρε το αποτέλεσμα. Έχουμε τα άλλα παιχνίδια. Έχουμε Αναγέννηση Θέρμου, Άι Μεσολογγίου, Αναγέννηση Θέρμου 0-0.
Καινούριο στραβοπάτημα λοιπόν για την ΑΕΜ Μεσολογγίου. Δεν κατάφερε λοιπόν, παρόλο που θέλει να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις, δεν κατάφερε πραγματικά να κερδίσει την αναγέννηση Θέρμου. Έχουμε τον Θέρμιο Απόλλωνα που κέρδισε εύκολο απόγευμα 4-1 το Αγγελόκαστρο. Και βέβαια η Μυρτιά που κέρδισε τον Άγιο Θωμά, βοηθιά μας λοιπόν, τον Άγιο Θωμά, με 2-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της Α' ερεσιτεχνικής κατηγορίας. Τώρα, βέβαια εμείς έχουμε και το δικό μας εδώ το Λεκανοπέδιο, έχουμε και το Μακρινιώτικο Πρωτάθλημα, γιατί εκεί πέρα ξέρετε κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε χωριό και ομάδα. Λοιπόν, έχουμε το δικό μας όμιλο, στο δεύτερο όμιλο, Αστέρας ΠΑΟ Αγρινίου 2-1, Ριγανάς Ελπίδες 3-3, ΑΕΚ Σκουτερά 5-1, Καμαρούλα Ποταμούλα 0-1, λοιπόν, έχουμε Δάφνη Πανετόλιο 7-2, 9 γκολ λοιπόν σε ένα παιχνίδι, χορτάσατε λοιπόν γκολ, και Θύελλα Όχθεια 2-0. Ενώ, όπως είπαμε, στη Μακρινία έχουμε Αστέρας Μεσολογγίου Ματαράγκα 0-3, Γραμματικού Ζευγαράκι Ντέρμπι, Ντέρμπι, αλλά Ζευγαράκι 4-1, άκουστε τώρα, ναι, Παλαιοπαναγιά Άγιος Ανδρέας 0-4, ναι, και Παπαδάτες Λιγιά 4-1. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα της Β' κατηγορίας, εδώ βέβαια από τον δεύτερο όμιλο, αλλά περισσότερα και από τον πρώτο, γιατί εκεί αγωνίζονται πάρα πολλές ομάδες από την Μακρινία. Τώρα, όσον αφορά για το μπάσκετ, παιδιά, της Β' ενηγής κατηγορίας, ο Αίολος δεν έχει σταματημό με τίποτα, Έχει και την Πρωτιά τώρα, καλά, καθάρισε λοιπόν και τη Λάρισα, σαν κλούβιο αυγό την καθάρισε. Σαν κλούβιο αυγό. 69-57 λοιπόν, και βρέθηκε πραγματικά και πάλι σκαρφαλωμένο στην πρώτη θέση. Αίολος λοιπόν, ΑΕΛ, Αθλητική Ένωση Λαρίσης, λοιπόν 69-57, όσον αφορά για τον ΑΟ, έχει λοιπόν την έκτη νίκη μέσα στο γήπεδό του. Ο ΑΟ Γρινίου κάνει την έκτη νίκη μέσα στο γήπεδό του. Δείχνοντας λοιπόν μια ομάδα που μπήκε στο παραπέντε σε αυτή την κατηγορία, αλλά και σε αυτό τον όμιλο, κατόρθωσε λοιπόν πραγματικά να στήσει το στήθος του μπροστά και να καθαρίζει τουλάχιστον τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του. Αν καθαρίζει τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Καθάρισε λοιπόν και χθες άνετα 87-68. Καθάρισε λοιπόν την Καλαμαριά. Τη φάγαμε την Καλαμαριά. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο Ναούμης πέτυχε λοιπόν 27 πόντους. Ο Μπερερής 12 πόντους, όσους βέβαια και ο Μπαρούχας 12 πόντους και ο Μίτσου 11. Αυτή λοιπόν, αυτά ήταν τα καλάθια τα οποία έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΟ και την Καλαμαριά. Το λέω και πάλι, 87-68 και ο Αίολος τη Λάρισα με 69-57. Όσον αφορά τώρα για τα μικρά του Πανατολικού, η ΚΑΠΑ 17 λοιπόν κέρδισε, μάλλον ήρθε ισόπαλος με τον Πανθρακικό με 2-2, τα γκολ ο Γεωργούσης και ο Νταλακούρας από 1, και η ΚΑΠΑ 15 ήρθε και αυτή ισόπαλη με τον Πανθρακικό 0-0. Αυτά λοιπόν ήταν ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15 για την ομάδα του Πανατολικού. Εδώ κάπου τελειώσαμε, κάπου λοιπόν και σήμερα κατεβάζουμε ρολά, μαζί θα τα πούμε και πάλι την Τετάρτη, από τον Πάνο Ξανθόπουλο, τον Κώστα Τσιρόνι και τον Θείο του Βασίλη, να έχετε λοιπόν μια καλή εβδομάδα και την Τετάρτη θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλό σας βράδυ.